Γεια χαρά Cinemaniacs. Στο σημερινό βίντεο θα προσπαθήσουμε να δώσουμε ζωή σε μια φωτογραφία έτσι ώστε να είναι πιο εύκολα χρησιμοποιήσιμη σε ένα βίντεο. Πολλές φορές θα έχετε χρειαστεί να βάλετε μια φωτογραφία σε ένα βίντεο και σίγουρα αυτός ο τρόπος θα φανεί και πιο επαγγελματικός στον πελάτη αλλά και πολύ πιο όμορφος στο μάτι από το να βάλετε μια σκέτη στατική φωτογραφία. Σήμερα θα χρησιμοποιήσουμε το Photoshop, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Έχω ανοίξει τη φωτογραφία μου στο Photoshop. Και το πρώτο πράγμα που θα κάνω είναι να δημιουργήσω ένα αντίγραφο του layer μου. Οπότε θα πάω εδώ στα layers, δεξί κλικ, duplicate layer. Ok. Και τώρα αυτό που θέλω να κάνω είναι να ξεχωρίσω την κοπέλα από το background. Θα πάρω το quick selection tool και θα αρχίσω να επιλέγω το background. Βλέπετε τι εύκολα και γρήγορα το κάνει το Photoshop. Με το συν και πλην μπορείτε να κάνετε διορθώσεις. Εγώ το βλέπω ok προς το παρόν. Θα κάνουμε και λίγες διορθώσεις στο επόμενο στάδιο. Τώρα θα πατήσω το Select and Mask. Και εδώ στις ρυθμίσεις της μάσκας θα κάνω ένα invert. Οπότε βλέπω μόνο την κοπέλα. Τώρα μπορώ να αυξήσω λίγο το radius. Το smooth. Και να κατεβάσω λίγο το Shift Edge. Τώρα επειδή η φωτογραφία μας περιέχει αρκετά μαλλιά, μπορώ να επιλέξω το Refine Edge Brush Tool, οπότε στις περιοχές που πρέπει να επιλέξω μαλλί, τρίχες δηλαδή, μπορώ να κάνω ένα brush και το Photoshop καταλαβαίνει ότι υπάρχουν λεπτομέρειες στο συγκεκριμένο σημείο, οπότε θα μου καλυτερεύσει τις τρίχες. Ξεχωρίζει δηλαδή τις τρίχες από το background. Ok, φαίνεται μια χαρά. Τώρα με το brush tool βλέπετε εδώ ότι έχει κοπεί λίγο η μπλούζα, οπότε με το συν θα την επαναφέρω. Νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι άψογο, οπότε θα πατήσω ok. Και τώρα θα δημιουργήσω τη μάσκα μου με το Add Layer Mask. Έχει δημιουργήσει τη μάσκα, οπότε αν απενεργοποιήσω το κάτω layer θα δούμε ότι έχει μείνει μόνο η κοπέλα. Τώρα το δεύτερο βήμα είναι να αφαιρέσω την κοπέλα από το background. Αυτό θα γίνει πολύ εύκολα. Επιλέγω το background μου και με το Lasso Tool θα επιλέξω την περιοχή γύρω από την κοπέλα. Δεν χρειάζεται πολλές λεπτομέρειες. Αφού την έχω επιλέξει θα κάνω δεξί κλικ και Content Aware Fill. Στις ρυθμίσεις εδώ αν είναι ok δεν χρειάζεται να πειράξω κάτι. Στο output θα επιλέξω Current Layer και πατάω ok. Βλέπετε ότι έχει αφαιρεθεί τέλεια η κοπέλα. Εδώ έχει κάποια μικρά λαθάκια, μπορώ να τα διορθώσω με το Clone Stamp Tool. Το επιλέγω, παίρνω δείγμα από μια διπλανή περιοχή. Και πολύ εύκολα έχουμε χωρίσει τη φωτογραφία μας σε δύο κομμάτια, στο background και στην κοπέλα. Πάρα πολύ ωραία και τώρα είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στο Premiere. Θα το αποθηκεύσω αυτό σαν PSD file, save as, θα δώσω εδώ τέλος πάντων το 1, ok. Και είμαστε έτοιμοι να πάμε στο Premiere. Το ονομάσω φωτό, ok. Τώρα θα προσθέσω τη φωτογραφία μου, θα κάνω διπλό κλικ εδώ, θα τη βρω, θα επιλέξω το PSD, θα κάνω ένα open και εδώ στο διάλογο που θα ανοίξει θα επιλέξω στο import as sequence και ok. Οπότε τώρα εδώ όπως βλέπετε έχει προσθέσει έναν φάκελο, ο οποίος φάκελος μέσα έχει και τα δύο layer μου που δημιούργησα στο Photoshop. Πάμε να κάνουμε μια καινούργια sequence, δεξί κλικ, new sequence, θα την ονομάσω φωτό, ok. Και εδώ βλέπετε ότι είναι το layer με την κοπέλα, το layer με το background και εδώ μια sequence και με τα δύο layer. Οπότε θα πάρουμε το background, θα το προσθέσουμε στη sequence
έχει δημιουργηθεί σε 4K, οπότε θα κάνω ένα δεξί κλικ scale to frame size και θα προσθέσω και την κοπέλα στο δεύτερο πάνω layer και θα κάνω και σε αυτήν ένα δεξί κλικ scale to frame size. Πάμε τώρα λίγο να δουλέψουμε τον ουρανό μας. Θα τον επιλέξω και θα πάω στο Effect Controls. Θα μεγαλώσω λίγο το scale του ώστε να καλύπτει όλη την οθόνη του βίντεο μου. Και τώρα εδώ θα πατήσω ένα stopwatch για να μου προσθέσει ένα keyframe. Οπότε λέμε ότι στην αρχή του background θα είναι στο 121 scale και στο τέλος του θα κάνει ένα μικρό zoom in. Οπότε θα πάμε το scale στο 133. Το background μου κάνει ένα zoom in και στην κοπέλα θα κάνω το ακριβώς αντίθετο, θα κάνω ένα zoom out. Οπότε επιλέγω το layer με την κοπέλα, πάω στο scale, τη μεγαλώνω λίγο το keyframe που δημιούργησε, το πάω ακριβώς στην αρχή και στο τέλος του clip μου θα κάνω ένα scale, θα μικρύνω το scale ελάχιστα και θα γίνει αυτό το zoom out. Οπότε πάμε να δούμε τι κάναμε. Βλέπετε ότι μεγαλώνει το background και μικραίνει η κοπέλα και έχει δοθεί μια πάρα πολύ ωραία κίνηση. Και για όποιον θέλει να το πάει και ένα βήμα παραπέρα, μπορεί να προσθέσει και κάποια άλλα υλικά στη συνταγή έτσι για να είναι πιο επιτυχημένη. Όπως για παράδειγμα εδώ θα μπορώ να προσθέσω ένα δείγμα σύννεφου, ας πούμε, να παίζει ανάμεσα από την κοπέλα και το background, έτσι ώστε να δώσει λίγο περισσότερη ζωή. Θα ανεβάσω την κοπέλα ένα layer πάνω, θα φέρω ένα καπνό μέσα στη sequence και στο blend mode του καπνού θα δώσω το screen. Επίσης, στο Lumetri Color με επιλεγμένο τον καπνό θα πάω το Saturation στο 0 έτσι ώστε να είναι ασπρόμαυρος, να μην έχει κάποιο χρώμα. Θα του κάνω ένα rotation και όπως βλέπετε εδώ έχει προσθεθεί ο καπνός και δίνει μια έτσι περισσότερη ζωή στην εικόνα μας, εκτός από τις κινήσεις του background και της κοπέλας. Τώρα αυτός ο καπνός ήταν ένα παράδειγμα, μπορείτε να προσθέσετε κάποια σύννεφα, μπορείτε να προσθέσετε κάποιες ακτίνες ήλιου, ας πούμε, οτιδήποτε σας έρθει στο μυαλό για να γίνει πιο ζωντανή η εικόνα. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε. Μέχρι το επόμενο, καλή συνέχεια.